ότι σας ευχαριστώ που ήρθα, που με καλέσατε. Και να επαναλάβω ή να πω με σαφήνεια ότι όπως εσείς κάνετε την έρευνά σας, όπως και οι συνάδελφοί σας στο εξωτερικό, κάνετε την έρευνά σας, προσπαθείτε δηλαδή πίσω από τα γεγονότα να δείτε τι κρύβεται, ποιες είναι οι αιτίες να αναδειχθούν ευθύνες, τηρουμένων των αναλογιών ή ευθέως, και η δουλειά ενός εκλεγμένου, εγώ έτσι το αισθάνθηκα, είναι πολλές φορές κάνεις έρευνα. Προσπαθείς να βρεις στοιχεία, παίρνεις στοιχεία του δημοσιογράφου, το κάνεις κοινοβουλευτικό έλεγχο και απαντήσεις δικές σου, τις δίνεις και στο δημοσιογράφο να συνεχίσει την έρευνά του. Επομένως, κοινός παρανομαστής και αναζήτηση είναι να ψάχνεις, να βρεις απαντήσεις, να αποκαλύπτεις γεγονότα και όπως θα διαπιστώσετε ή διαπιστώνετε, κύριε Τράγκα, έχω παρακολουθήσει τη δουλειά σας, να αποκαλύπτεις ευθύνες για πράγματα που δεν φαίνονται από πρώτη άποψη ότι έγινε αυτό ή έγινε το άλλο. Αυτή είναι η δουλειά του Ευρωβουλευτή, έτσι το κατάλαβα και νομίζω ότι έτσι μπορεί να βγάλεις πράγματα και καλό πέστε για την πατρίδα κτλ. Τώρα, πέστε μου κάτι, γιατί μόνο εσείς μπορείτε να το σμιστείτε καλά. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένα μπλοκ εκεί απέναντι στην Ελλάδα. Α, τώρα, ας πούμε, που μιλάμε για κούρεμα, αυτοί λένε έξω, όχι κούρεμα, επιμήκυνση. Πιστεύετε ότι πράγματι μια πίεση από τον ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να είναι καταλυτικού χαρακτήρα, δηλαδή να ανατρέψει απόψεις και θέσεις, ας πούμε, του Βερολίνου, του κ. Σόιμπλε και της κυρίας Μέρκελ, που αυτή τη στιγμή είναι και οι ηγεμόνες στην Ευρώπη. Είναι ή δεν είναι? Είναι οι ηγεμόνες στην Ευρώπη. Απολύτως. 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 Και δεν είναι πια δικιά μας διαπίστωση. Απλώς συνεχίζοντας σε αυτό που είπα στο μοτίβο, με βάση και τις αποκαλύψεις που έχουμε για τις Κάνες, ότι έχουμε πια διορισμό κυβερνήσεων, διορισμό πρωθυπουργών, και όχι μόνο στην Ελλάδα. Όταν τα λέγαμε. Και το ρόλο του και ο Σαμαράς. Ναι, και ο Σαμαράς, και το μετά και στην Ιταλία και έχει γίνει πάταγος και εκεί. Όταν τα λέγαμε και τα ρωτούσαμε, εδώ είναι το στοιχείο της έρευνας, λέγαμε, ποιος έφερε το Δουνουτού στην Ευρώπη? Δεν μου δίναν απάντηση. Προσπαθούσα να ρωτήσω τον ένα, τον άλλο, το ψάχνα, έβρισκα να δεις ποιος το έφερε το Δουνουτού, που σήμερα αποκαλύπτεται ότι έφτιαξε μια ιερά συμμαχία εξωθεσμική, αντιευρωπαϊκή, που εξυπηρετούσε τελικά τους γερμανικούς σκοπούς. Η Ευρώπη, κύριε Τράγκα, να το πω, με την εμπειρία πια που απέκτησα. Το Δουνουτού ήρθε εδώ, επειδή έπαιξε ρόλο και ο Παπανδρέου για να έρθει. Βεβαίως, βεβαίως. Για την απόβαση του Δουνουτού εδώ πέρα, βεβαίως, είναι αυτό που ψάχνω εγώ και διότι η απάντηση διάφορα, που λαμβάναμε τότε, κύριε Τράγκα, είναι τελικά το φέρανε από εδώ, το φέρανε από εκεί, λέει, το ζήτησε η ελληνική κυβέρνηση. Το ζήτησε η ελληνική κυβέρνηση. Και φυσικά μας απαντούσαν και άλλες κυβερνήσεις. Μα είναι παράνομο. Μα έπρεπε να το φέρετε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να το συζητήσουμε κτλ. Δεν το κάνα. Δεύτερο, αυτό που αποκαλύπτει. Αυτό τώρα ήταν ο ρόλος του ουσιαστικά. Ναι. Εκεί θα φτάσουμε. Αποκαλύπτουμε για τον Παπανδρέου, θα έρθουν, σας υπόσχομαι τους επόμενους. Το ξέρω. Αλλά όψιμα είναι γεγονότα. Αλλά ας επιμείνω σε αυτό το επίδικο θέμα που μου έθεσε ο κύριος Τράγκας, τι γίνεται με την Ευρώπη κτλ. Ας πούμε, στηρίζοντας και το δίλημα που έχουμε βάλει. Η Μέρκελ ή η Ελλάδα. Η Μέρκελ ή η ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί, κύριε Τράγκα και κύριε Κακλαμάνη, θα μπορέσετε εσείς όμως να αποτάξετε, αποτινάξετε αυτό τον ζυγό της ΥΠΑ της αρμοστίας, ή θα σας πούνε οι Γερμανοί, κοίταξε να δεις, αυτή είναι η συμφωνία, αν δεν τη θέλεις, take or leave it. Ωραία. Εδώ θα αντισταθούμε και θα πάμε να το διεκδικήσουμε και σε αυτό το σημείο, πέρα από τις δικές μας δυνάμεις και ποιες είναι οι δικές μας δυνάμεις, ο κόσμος θα μας ψηφίσει, η στήριξη που θα έχουμε, οι αποδείξεις που θα έχουμε ότι όλα αυτά έγιναν και κατά παράνομο τρόπο, κύριε Τράγκα, όπως επίσης σε ένα τέτοιο μέτωπο που ήδη έχει ανοίξει και από άλλους χώρους, ο ίδιος ο κύριος Γιούνκερ έχει πει γερμανοκρατείται η Ευρώπη, κατά τα άλλα τον έχουν βάλει υποψήφιο. Δήθεν υποψήφιο. Λοιπόν, αυτή τη γερμανική κυριαρχία οικονομική και πολιτική τη διαπιστώνουν κι άλλοι. Τι πρέπει να γίνει, κάποιος πρέπει να ξεκινήσει σε κυβερνητικό επίπεδο και να θέτει αυτό το θέμα. Ότι δεν πάμε σε Ευρώπη ισότιμων κρατών. Αυτό βγήκε και από τα τελευταία γεγονότα, βγήκε από την έρευνα, ας το πούμε, και την εμπειρία 5 χρόνων και είναι ένα μείζον πρόβλημα για την πορεία της Ευρώπης. Επομένως, ό,τι αποκαλύπτει την ευθύνη των Γερμανών για αυτό που έχουμε φτάσει, γιατί αυτή είναι η μόνη κυριαρχία που υπάρχει, το έχετε θίξει, κύριε Τράγκα, παρακολουθώ, και ο κύριος Κακλαμάνης είναι ευαίσθητος σε αυτά τα ζητήματα, η μόνη εθνική κυριαρχία που είναι ζωντανή στην Ευρώπη είναι η γερμανική. Δεν υπάρχει. Το άλλο έχει χαθεί. Ισότιμες χώρες και ούτω καθεξής. Και να σας πω και ένα έτσι, χαριτολογώντας κάτι το καινούριο. Ο ύπατος εκπρόσωπος της κυρίας Μέρκελ για να εφαρμοστούν αυτές οι πολιτικές της πέρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο γνωστός Ράιχεμπαχ. Όπως αποκάλυψε ένας συνάδελφός σας, ο Μιχάλης ο Ψήλος, ένα βιβλίο, ενδεχομένως να το έχετε διαβάσει, υπάρχει μια τερατώδη σύμπτωση, διότι και με τη Βαβαροκρατία, με τον Όθωνα, ήρθε ένας Ράιχεμπαχ, ο οποίος
ο οποίος χειρίστηκε τα νομισματικά και αντικατέστησε το Φοίνικα του Καποδίστρια με τη Δραχμή. Και έκτοτε ακολουθεί. Επομένως, για να λες ότι πρέπει έχουμε αυτό το πρόβλημα στην Ευρώπη, δεν είναι καινούριο, αλλά σήμερα είναι πιο ξύ. Τρία λεπτά διάλειμμα, παρακαλώ. Δώστε το, κύριε Καλογερνή. Κύριε Χουντή, θέλω να σας ρωτήσω κάτι, γιατί απόψε ο κύριος, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας πάει σε ένα debate εκεί. Τελικά στο τρίτο debate θα παραστεί ο κύριος Τσίπρας, εγώ φώναζα από την αρχή. Θα πάει στο τρίτο debate και θα μιλήσει ελληνικά. Σας είχα πει ότι αποφεύγει να πάει και ενδεχομένως καλά έκανε, διότι τα αγγλικά του δεν είναι του επίπεδου των αγγλικών που έχει ο Γιούγκερ και οι άλλοι. Και εκεί χρειάζεται, επειδή είναι Euronews, πώς το λένε αυτό που μεταδίδει εκεί, χρειαζόντουσαν αγγλικά μητρική γλώσσα. Θα πάει όμως. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Χουντή, πόσο ρόλο παίζουν αυτές οι παρουσίες εκεί δίπλα στο Γιούγκερ και τα λοιπά, γιατί άκουγα στα κανάλια ότι είναι μικρός ο ρόλος του Τσίπρα. Δηλαδή το πολιτικό ρεύμα στην Ευρώπη που είναι αδελφό του Τσίπρα είναι μικρό, ας πούμε. Κοιτάξτε, κύριε Τράγκη, ναι. Αυτό το γερμανικό είναι μια ανάλυση δηλαδή, που βασίζεται σε μια στατική θεώρηση, δεν ξέρουμε τα αποτελέσματα, χρωστάω ένα σχόλιο. Υπάρχουν ψηφοφόροι. Τους διαπιστώνω από τις δικές μου δημοσκοπήσεις κτλ. Που ψήφισαν το 2012 και το 2000, τις δύο εκλογές, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, πιστεύοντας ότι θα κάνει σκληρότερες διαπραγματεύσεις και ούτω καθεξής. Τους συναντώ λέγοντας, έχουμε διαψευστεί, αισθανόμαστε προδομένοι και ορισμένοι, μακάρι να είναι πολλοί, θα κινηθούν στην κάλπη του ΣΥΡΙΖΑ χωρίς να συμφωνούν. Αυτό είναι ένα σχόλιο. Κρατήστε το όπως κρατάμε και τις δικές σας παρατηρήσεις και οποιοδήποτε άλλο κάνει μια πρόβλεψη όσον αφορά τις εκλογές. Θα έχεις αφήξει τα οικονομικά του ΣΥΡΙΖΑ. Δραγασάκη, Σταθάκη, αυτά δεν θα παίξουν ρόλο. Όχι, δεν θα παίξουν. Θα πάει δηλαδή. Πάει μπετοναρισμένα αντιμνημονιακά ο κόσμος. Αντιμνημονιακά λέτε. Και έτσι. Υπογραμμίζω ότι ο άλλος υπάρχει ένα κομμάτι που αισθάνεται προδομένος. Διότι πίστεψε σε ορισμένα πράγματα. Για να μην πάρω την κατηγορία των φοβισμένων. Πίστεψε στα ζάπια. Πίστεψε ότι θα διαπραγματευτεί. Είδε όλες αυτές τις κολοτούμπες, να το πούμε έτσι, έτσι όπως αποκαλύφθηκαν. Πιστεύει ότι βεβαίως τα πράγματα είναι δύσκολα. Θέλει να αποδοκιμάσει αυτούς που τον πρόδωσαν. Θέλει να επενδύσει σε ένα ΣΥΡΙΖΑ που θα τολμήσει κάτι. Δεν πιστεύει σε όλα. Δεν πιστεύει σε όλα, αλλά νομίζω ότι υπάρχει ένα τέτοιο κομμάτι. Είστε πάντα ειλικρινείς, αυτό παρατηρώ. Είπατε θα τολμήσει κάτι, ότι κάτι θα κάνει οπωσδήποτε. Ναι, το λέω με την έννοια ότι. Αυτό που μπορούμε να πούμε. Φοβάστε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα προσαρμοστεί. Όχι. Στη φάση ενός μεταραγμένου ΠΑΣΟΚ θα ξεχάσει όχι. Το ΙΟ και ΝΑΤΟ το ίδιο από την άποψη, κοιτάξτε. Έξω οι Αμερικανοί γωνιάδες των λαών. Όχι. Και μόλις πάρει την εξουσία θα πει τώρα ας βολευτούμε και βλέπουμε τι κάνουμε. Λοιπόν, ας κάνω χρήση πάλι της με περιορισμένης ως προς αυτά θέματα εμπειρία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και καταλαβαίνω ότι έχει τα περιθώρια, αν είσαι αποφασισμένο, αν έχει μια συγκεκριμένη πολιτική κατεύθυνση, να το τραβήξει. Αυτό δεν σημαίνει πω θα τα καταφέρει πάντα. Αυτό όμως που παίζει βασικό ρόλο, κύριε Τράγκα, είναι πρώτον να έχεις τη βούληση και να την επιβεβαιώνεις συνέχεια και να σου δώσει δύναμη ο λαός. Αν σου δώσει δύναμη ο λαός, το τραβάς. Άλλωστε, βγάλαμε το συμπέρασμα ανακολουθίας λόγων και έργων. Τώρα έρχομαι στο debate, επειδή έχει ένα ενδιαφέρον. Το debate θα γίνει αύριο. Θα πάει, αύριο θα γίνει. Αύριο. Πέμπτη γίνεται. Ναι. Το χαρακτηριστικό δεν είναι η πολυγλωσσία ή η γλωσσομάθεια του κυρίου Τσίπρα ή των οποιοδήποτε άλλων. Στο τέλος. Να το πω έτσι, δεν θα καταβάλει το ήθελα. Καταβάλει προσπάθειες να μάθει καλά αγγλικά. Καταβάλει, έχει διορθώσει την προφορά. Με συγχωρείτε κύριε Τράγκα. Ναι, αλλά του έχουν βάλει και τα ισπανικά δίπλα. Όχι. Αυτό το debate θα γίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είναι μια κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κατ' επέκταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης η πολυγλωσσία, κύριε Τράγκα. Το οποίο είναι κρίσιμο θέμα. Το γεγονός ότι θα παραστεί είναι σημαντικό. Το δεύτερο. Γιατί θα πει 10 κουβέντες. Το δεύτερο είναι από τα που κάνανε και τα κάνανε μετά με δικό τους τρόπο. Κυρίως οι δύο μεγάλοι, ο κύριος Γιούνκερ και ο κύριος Σούλτς, το συμπέρασμα βγήκε ότι λένε περίπου ίδια πράγματα. Επομένως, η φωτιά είναι κάτι το διαφορετικό. Αυτό δεν μπορεί να καταγγείλει την πολιτική Μέρκελ. Προφανώς. Γιατί όποτε βλέπει Γερμανούς, ας πούμε, η ηγετική ελίτ του κόμματός σας είναι λίγο διπλωματική, σαλονάτη. Λοιπόν, καταλαβαίνετε, θέλω να πω. Λοιπόν, για να είναι ζωντανή συζήτηση. Εντάξει, εγώ δεν θα ήθελα οπωσδήποτε ένα κόμμα να πλακώνει στα χαστούκια όποιον αντίπαλο ξένο βλέπει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αλλά από την άλλη μεριά να λέμε και τίποτα. Λοιπόν, επειδή αυτοτοποθετηθώ στην κομματική ελίτ του κόμματός μου, θέλω να σας πω
τη εμπειρία μου, ότι δεν είναι, δεν φοβόμαστε. Και να σας πω γιατί δεν φοβόμαστε, να σας το πω, γιατί πάντως, αλλού είναι τα προβλήματα. Δεν φοβόμαστε γιατί ουσιαστικά αυτοί είναι άνθρωποι. Νομολόγους αρμοσμένους να εκπέμπουν δημοσιονομική πειθαρχία. Όχι. Παραγωγή πρωτογενούς πλεονάσματος. Όχι. Το πρόγραμμά μας τουλάχιστον λέει άλλα πράγματα. Και τον ηγέτη να λέει με ειλικρίνεια, αλλά το λέει πολύ συχνά, ότι θα παραλάβει καμένη γη. Το καμένη γη είναι άλλοθι, ελαφρυντικό. Κοιτάξτε, κοιτάξτε. Όλοι. Ότι είναι πραγματικό. Ότι έχει γίνει καταστροφή, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Ότι έχει γίνει καταστροφή, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αυτό που θα μετρήσει, κύριε Τράγκα, και σε αυτό είναι που δεσμευόμαστε. Και ζητάει πολύ χρόνο. Ναι, αυτό μπροστά που δεσμευόμαστε είναι ότι θα επιχειρήσουμε με προτεραιότητα να ανορθώσουμε τη χώρα, να ξεκινήσει μια διαφορετική προσπάθεια. Το πόσο χρόνο θα χρειαστεί, πόσες δυσκολίες, το γνωρίζουμε. Αλλά η πρόθεση είναι να τα αντιστρέψει. Μεταξύ μας, εγώ σας εμπιστεύομαι λόγω της δράσης που έχετε στο Ευρωκοινοβούλιο. Και επειδή σας παρακολουθώ χρόνια, δεν είναι εύσημο έτσι επειδή σας έχω εδώ. Ως δημοσιογράφος, εγώ πολλά χρόνια που σας παρακολουθεί, κρίνω και από τη δραστηριότητά σας ότι εσείς τουλάχιστον ανταποκρίνεστε στο Ευρωκοινοβούλιο σε αυτό που θέλει ο μέσος Έλληνας πολίτης, είτε είναι αριστερός είτε δεξιός. Ναι, εδώ μια παρατήρηση έτσι. Και εγώ προσπάθησα όσο προσπάθησα. Να το πω με λαϊκή γλώσσα, έγινα μάγκας στο πολιτικό επίπεδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Τράγκα, μετά το αποτέλεσμα των εκλογών, όπου με ρωτούσαν το κόμμα σου, γιατί εκπροσωπούσαν ακόμα, πώς κατάφερε από το 4 να πάει στο 27. Από εκεί άρχισε και το ενδιαφέρον, το διαφόρο να καταλάβει. Τροποδρόμησε πάνω στα αντιμνημονιακά συνδήματα, απογειώθηκε. Αυτό όμως έδωσε και μια ελπίδα σε διάφορους άλλους που μπήκαν στα μνημόνια, που όψιμα ανακάλυψαν ορισμένα πράγματα, ότι κάντο όπως ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως, από εκεί και πέρα ξέρουμε τις δυσκολίες. Αποφασισμένοι όμως είναι να το κάνουμε. Εσείς είστε από το χώρο ενώ άλλοι έχουν μεταφερθεί από το Πασόκ. Έχετε πάρα πολλούς. Παραδείγματος χάρη, εσείς δεν έχετε καμία δουλειά, ας πούμε, με καθηγητές που λένε αυτό το πράγμα είναι τούρκικο στη Θράκη, που ήταν φίλοι του Ρόντου, κολλητοί. Τους βλέπω στο ίδιο ευρωψηφοδέλτιο. Κάπου δεν σας κρύβω. Οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι να λένε τη γνώμη τους, αλλά εγώ προσωπικά που ψάχνω κάποια πράγματα, ταράσσομαι. Λέω τι ρόλο παίζουν αυτές οι σύμβατες μεταμοσχεύσεις, ας πούμε, ασύμβατες μάλλον. Εκεί που είμαστε δεσμευμένοι όλοι και στα έργα, όχι στα λόγια, κύριε Τράγκα, είναι να εφαρμόσουμε αυτό που έχουμε αποφασίσει συλλογικά. Και δεν το έχουμε κρίσει. Πάτε μια τελεία, πάω σε break.